ελπίδα δίνει στο λαό. Είναι τιμή μεγάλη μετά από χρόνια του Πασόκου ήλιος να προβάλλει. Φιδημοκράτες, κάλεσε όλους κοντά μας τώρα να βγει ο ήλιος στα ψηρά, να βγει ψηρά τη χώρα. Με ματινάδες για τον πράσινο ήλιο που ανατέληξαν ρακές και άλλα παραδοσιακά κεράσματα, στελέχη, μέλη και φίλοι του κόμματος υποδέχτηκαν το πρωί στο Πέραμα Μελοποτάμου τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης, ανταλλάσσοντας θερμές χειραψίες με τους πολίτες, τους κάλεσε να συστρατευτούν στον αγώνα που δίνει, ώστε η Κρήτη να πάρει και πάλι, όπως είπε, το πολιτικό χρώμα που της ταιριάζει. Αγωνιζόμαστε απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης για να πάρει το νησί μας το πολιτικό χρώμα που του ταιριάζει. Το πράσινο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Το πράσινο της ελπίδας και της προοπτικής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επικοινωνώντας στους πολίτες το πρόγραμμα του κόμματός του, αναφέρθηκε σε σειρά οικονομικών ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία, αφήνοντας σαφέστατες αιχμές σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε άλλες αγωνίες από τον κύριο Μητσοτάκη, που όπως είδαμε τις τελευταίες μέρες, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μην φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των ολιγαρχών. Αλλά αλγινή εντύπωση μου έχει προκαλέσει και αλλαγή στάση του ΣΥΡΙΖΑ, που πια δεν μιλά για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, ήρθε για να μείνει. Εξίσου θερμής υποδοχής όμως έτυχε και στην πόλη του Ρεθύμνου, στην οποία επισκέφθηκε εμπορικά καταστήματα, ενώ είχε σύντομες συζητήσεις με πολίτες που έσπευσαν να τον χαιρετήσουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στους συγκεντρωμένους φίλους του κινήματος, επανέλαβε την πεποίθησή του πως η Κρήτη θα ξαναγίνει το κάστρο του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για τις αξιακές διαφορές που έχει το κόμμα του με τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, εμένοντας μάλιστα στο κάλεσμα Τσίπρα προς τη Χρυσή Αυγή λίγο πριν τις κάλπες του Μαΐου. Γιατί ο ελληνικός λαός ψήφισε τον κύριο Μητσοτάκη? Γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε σοβαρή αντιπολίτευση, και η σοβαρή αντιπολίτευση είναι εδώ με το ΠΑΣΟΚ ενωμένο δυνατό ως πραγματικό αντίπαλο της συγκίνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι το πατριωτικό κίνημα που είδησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και επανέρχεται δυναμικά με τη δύναμη όλων εσάς. Τελευταίος σταθμός του Νίκου Ανδρουλάκη στην πόλη ήταν η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, όπου μιλώντας σε αγροτοκτηνοτρόφους, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα έμπρακτης στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει ίσως τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών, διότι τα τρία πράγματα που πλήττουν αυτή τη στιγμή είναι το καύσιμο, η ενέργεια και το κόστος παραγωγής. Πρέπει να περιφρουρήσουμε τα πού προϊόντα μας. Βασικό. Πρέπει να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Τι είναι το κόστος παραγωγής? Είναι τα λοιπάσματα, είναι οι ζωοτροφές που αυξήθηκαν οι τιμές την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Πρέπει να υπάρξουν επιδοτήσεις, αλλά υπάρχουν και κάποια μόνιμα προβλήματα, όπως είναι το ενεργειακό.